Κυριακή, κύριοι διευθυντά, στρατηγοί, κύριοι διοικητές, εκπρόσωποι του τύπου. Σήμερα ήρθαμε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να δώσουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια στην ηγεσία και σε όλο το στελεχειακό δυναμικό που συνέβαλε της ελληνικής αστυνομίας, διότι πραγματικά, και αυτό θέλω να υποθεί, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας επιτυχίας. Έχουν κλαπεί και άλλες φορές πράγματα από νοσοκομεία. Και αξίας πράγματα. Και μεγαλύτερης αξίας από αυτά που σήμερα ξαναβρήκαμε. Όμως δεν βρέθηκαν ποτέ. Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς. Και δεν ασχολήθηκε κανείς γιατί δεν υπήρχε η πολιτική επιλογή να ασχοληθεί κανείς. Υπάρχουν ικανότατοι αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία. Και φαίνεται και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Πραγματικά η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, θα το πω έτσι και επιτρέψτε μου το, έβαλε τα γυαλιά σε αντίστοιχες 11 υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δεν το είπατε εσείς, το λέω εγώ. Με χρήση άλλων μηχανημάτων, εφεδρικών που υπήρχαν, που δανειστήκαμε, που πήραμε, που είχαμε σε άλλες μεριές κτλ. Τώρα αυτά ξαναμπαίνουν στην υπηρεσία του. Επίσης το άλλο που κάναμε, για να είμαστε καλυμμένοι, και τώρα αυτό θα γίνει εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Εμείς καλύψαμε από το αποθεματικό του Υπουργείου, χρηματοδοτήσαμε τα νοσοκομεία, είναι στους λογαριασμούς τους, η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού στην περίπτωση που δεν βρισκόταν. Λοιπόν, τώρα που βρέθηκε, είναι πολιτική μας επιλογή, θα μείνει η χρηματοδότηση αυτή τα νοσοκομεία για να συμπληρωθούν όσο γίνεται πιο πλήρως οι εξοπλισμοί αυτών των εργαστηρίων. Και πραγματικά, όπως έχω πει πολλές φορές, είσαι ό,τι κάνεις και όχι ό,τι λες. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε μεγάλη επίθεση στο Υπουργείο και μάλιστα και συγκεκριμένα με τις κλοπές αυτές βγήκαν πολιτικοί εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχει Ελληνική Αστυνομία. Βγήκαν διάφοροι συνδικαλιστές που τώρα το θυμηθήκαν, τώρα ξανά είδαν κλοπή στο νοσοκομείο, να λένε τα ίδια.